Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση Eurotrip, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΚΚΕ για την πρόσκληση που μας απίφθινε, με σκοπό να συζητήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων της περιοχής. Είμαστε ένα εργοστασιακό σωματείο που ιδρύθηκε πριν 3 χρόνια κάτω από την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς, η ζωή μας συνολικά. Πριν την ίδρυση του σωματείου, είχαμε καθημερινά εργατικά ατυχήματα, ενώ η εργοδοσία έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε με τα εργασιακά μας, με αποκορύφωμα τις μεγάλες μειώσεις μισθών που προχώρησε μονομερώς το 2013 κατά την προηγούμενη οικονομική κρίση. Με τη δράση που αναπτύξαμε αυτά τα 3 χρόνια, καταφέραμε αρκετά πράγματα, κυρίως στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και σε άλλους τομείς όπως η μεταφορά των εργαζομένων, η καθιέρωση διαλύματος, ζητήματα ωραριών, βαρέων ενσύμων, ρεβό, αδειών και άλλα. Αυτά δεν ήρθαν από τη μια μέρα στην άλλη. Καθοριστική σημασία για ό,τι έχουμε κατακτήσει ήταν οι γενικές συχνές γενικές συνελεύσεις, η όσο γίνεται πιο συλλογική συζήτηση των προβλημάτων, η αποφασιστική στάση των εργαζομένων σε κάθε μορφή κινητοποίησης που συλλογικά επιλέξαμε ότι θα ακολουθήσουμε. Ήταν το γεγονός ότι παρόλο τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία του κορονοϊού, το σωματείο δεν κατέβασε ρολά, αλλά συνέχισε τη δράση του, κάνοντας πράξη το σύνθημα και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Ειδικότερα την περίοδο της πανδημίας, πρωτοστατήσαμε να πάρθουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τον κορονοϊό. Συνεχίζουμε να πιέζουμε την εργοδοσία για τη διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλο το προσωπικό, πράγμα που αρνείται πεισματικά, παρόλο που έχουμε πολλά κρούσματα το τελευταίο δίμηνο. Φαίνεται και από αυτό το παράδειγμα ότι η υγεία μας θυσιάζεται μπροστά στα κέρδη. Αυτό μας έκανε να συσπηρωθούμε από την πρώτη στιγμή στην πρωτοβουλία που πήραν τα σωματεία και οι φορείς της περιοχής για να ενισχυθεί το νοσοκομείο της Θήβας και όλες οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή. Μας ενέπνευσε το σύνθημα «Η υγεία δεν είναι κόστος, είναι ανάγκη». Μας απασχολεί ιδιαίτερα η κατάσταση στα κέντρα υγείας συνοφύτων και σχηματαρίου. Οι τεράστιες ελλείψεις που έχουν, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατί εμείς που δουλεύουμε στα εργοστάσια της περιοχής, αν χτυπήσουμε στη δουλειά, μας πάνε στα κέντρα υγείας οι συνάδελφοι, οι γονείς μας ή κάποιο ταξί. Και στα κέντρα υγείας μπορούν να μας παρασχεθούν μόνο οι πρώτες βοήθειες, να γίνουν κάποια ράματα κτλ. Όχι επειδή δεν θέλουν οι συνάδελφοι ή οι υγειονομικοί, αλλά επειδή δεν έχουν τα μέσα. Για τα λίγο σοβαρότερα περιστατικά, μας πάνε στα νοσοκομεία της Θήβας, της Χαλκίδας ή της Αθήνας. Με αποτέλεσμα αυτά να μπουκώνουν, ενώ μια σειρά προβλήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται στα κέντρα υγείας. Γι' αυτό το λόγο, έχουμε τη γνώμη ότι τα κέντρα υγείας, ειδικότερα των οφείτων και του σχηματαρίου, πρέπει να αναβαθμιστούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των χιλιάδων εργαζομένων των εργοστασίων αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Φίλοι και φίλες, ένα τελευταίο ζήτημα. Η νέα οικονομική κρίση διαμορφώνει ένα απειλητικό πλαίσιο για όλους τους εργαζόμενους. Η εργοδοσία μας, όπως και κάθε μεγάλη εργοδοσία, γίνεται πιο επιθετική. Θα επιδιώξει να πάρει πίσω κατακτήσεις και δικαιώματα, να κάνει ακόμα πιο φθηνή τη δουλειά μας, να χτυπήσει τη συνδικαλιστική δράση. Συνολικά, δηλαδή, θα επιδιώξει να αυξήσει την εκμετάλλευσή μας για να αυξήσει τα κέρδη της. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα δείγματα γραφής εν μέσω πανδημίας. Απολύσεις, καταστρατήγηση ρεπό, επέκταση του καθεστώτος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, επιπλήξεις σε συναδέλφους και δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης, τηλεργασία και προσφάτως εργολαβική εργασία. Το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νόμους για την κατάργηση του 8ωρου, την καθιέρωση της 10ωρης εργασίας, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το χτύπημα των σωματείων ώστε να μην μπορούν να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό και σαν σωματείο εκτιμήσαμε ότι είναι ανάγκη να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ενάντια σε αυτά που σχεδιάζουν σε βάρος μας οι λίγοι. Να διεκδικήσουμε όχι μόνο να μην έχουμε απώλειες, αλλά να έχουμε και νέες κατακτήσεις. Να έχουμε αυξήσεις στους μισθούς μας, αλλά και παροχές που θα διασφαλίζουν ένα αξιοπερπέστερο επίπεδο διαβίωσης. Να έχουμε ασφαλέστερες συνθήκες δουλειάς, ώστε να προστατεύεται η υγεία και η ακεραιότητά μας. Το δικαιούμαστε. Έτσι, αυτές τις μέρες ξεκινήσαμε την προσπάθεια για την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία. Έχουμε πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Η διεκδίκησή της δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Θα συναντήσει τη στεναρή αντίσταση της εργοδοσίας, γιατί πλήττει τα κέρδη της και όλοι γνωρίζουμε πως κάθε μεγάλη εργοδοσία βλέπει τις ανάγκες μας σαν κόστος. Για τους εργαζόμενους όμως, τα αιτήματα αυτά είναι ένα βήμα πιο κοντά στις ανάγκες μας. Γι' αυτό είναι και δίκαια. Όμως το δίκαιο δεν αρκεί μόνο να το έχουμε, αλλά πρέπει και να παλέψουμε γι' αυτό. Γιατί κανένας μας δεν θα μας χαρίσει τίποτα. Σε αυτόν τον αγώνα σας θέλουμε δίπλα μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.